να το εκτελέσει. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή από το Κουλούρι. Έρχεται εκεί και έχουμε πέναλτι για τον Φωστήρα. Πολύ σωστή απόφαση του ρέφερι. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Τώρα δεν πρόλαβα να δω. Πρέπει να είναι ο Αλεξίου. Ο Αλεξίου είναι. Είχε πλεονέκτημα. Ήταν πιο γρήγορος από τον αντίπαλό του. Βγήκε πρώτος στην μπάλα. Ο Μιλιώτης δεν είχε άλλη επιλογή από τον, από το να τον ανατρέψει. Εκτελεί λοιπόν ο Μαρίνου και 1-0 για τον Φωστήρα. Νωρίς. Στο τρίτο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης. Ο Γιάννης Μαρίνου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι βάζει μπροστά τους γηπεδούχους. Δεν μπόρεσε εκεί να συνεργαστεί με τον Καλιμούκο. Το τάκλιν είναι καθαρό στην μπάλα. Υποψία αντεπίθεσης με τον Πετριτάη, ο οποίος πλασάρει και είναι το 2-0 για τον Φωστήρα με τον Άγγελο Πετριτάη, που μετά τον γκολ που πέτυχε στη Σαντορίνη με τη Θιέλα Καμαρίου σκοράρει και πάλι. Στο 11 λοιπόν ο Άγγελος Πετριτάη κάνει 2 τα τέρματα του Φωστήρα από αυτό το πολύ ωραίο τάκλιν του Μαρίνου. Χρήστου θα μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή ο Χρήστου, περνάει όποιον βρει μπροστά του, δεν υπάρχει τίποτα, έχασε την ισορροπία του. Ξεκάθαρο, καμιά επαφή. Του Φωστήρα πιέζουν. Έχασε την ισορροπία. Κόβεται τελικά η πάσα από τον Πίσα. Πολύ ωραία ο Πετριτάη. Εξαιρετική ενέργεια εκεί μέσα στην περιοχή. Δεύτερη εξαιρετική ενέργεια και γκολ. Τρομερό γκολ από τον Κώστα Κουλούρη. Ρεσιτάλ περίτεχνων ενεργειών και τρομερό τελείωμα από τον Κώστα Κουλούρη. 3-0 ο Φωστήρας. Στο 16ο λεπτό λοιπόν. Ένα γκολ που αξίζει να δείτε και να ξαναδείτε και να ξαναδείτε. Πανθυραϊκός Αγιανάργυρη 2-0. Όλα τα υπόλοιπα μάτς το 0-0. Κεφαλιά πολύ ωραία και γκολ. Από τον Πίσα, ο Βαγγέλης Πίσας είναι αυτός που κάνει το 4-0. Στο 36. 37, συγγνώμη. Ένα ωραία χτυπημένο φάουλ. Ο Πίσας πετάχτηκε, έπιασε μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Αδύνατο να αντιδράσει ο Κούμπουλα. Η μπάλα στα δίχτυα του. Φωστήρας Κερατσίνη 4-0. Εντυπωσιακός ο φωνέας των γιγάντων σήμερα. Πολύ ωραία εκεί ο Μέρο. Αλλά η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών του Φωστήρα. Ο Μαρίνου, ωραία κάθετη στον Κουλούρη. Απέφυγε αυτός 2 φορές το ροκάι. Ο Πίσας γκολ! Πέντε-μηδέν ο Φωστήρας, ασύλληπτος, ασυναγώνιστος. Πραγματική καταιγίδα ο φωνέας των γιγάντων σήμερα. Ο Πίσας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ σήμερα ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 5-0. Μετά από μια επίσης εξαιρετική ενέργεια του Κουλούρη.